Εδώ και δύο αιώνες, επιστήμονες και βιολόγοι πασχίζουν να εξηγήσουν πώς, πότε και από πού προέκυψε το κοτόπουλο, το πιο σύνηθες και πολυπληθέστερο είδος πουλιού στον πλανήτη. Το ερώτημα συχνά είναι εάν η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα, αν και στην πραγματικότητα τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Την απάντηση έδωσαν οι ερευνητές του Ινστιτούτου Ζωολογίας Κουμίνγκ της Κινέζικης Ακαδημίας Επιστημών, οι οποίοι πραγματοποίησαν την πρώτη εκτεταμένη γενετική μελέτη του πλήρους γονιδιώματος του κοτόπουλου. Τα ευρήματά τους εντυπωσιακά, καθώς η κότα φαίνεται να προέρχεται από το βόρειο μέρος της Νοτιοανατολικής Ασίας και την Νότια Κίνα, εκεί όπου το 7500 π.Χ. οι άνθρωποι εξημέρωσαν ένα πολύχρωμο είδος φασιανού, το οποίο ακολούθως μεταφέρθηκε σε όλες τις υπόλοιπες υπήρους πλην της Ανταρκτικής. Πρώτος και άμεσος πρόγονος του κοτόπουλου, ένα πουλί της ζούγκλας της οικογένειας των φασιανών, που φέρει την ονομασία Gallus Gallus Pedicius. Τα ευρήματά μας έρχονται σε αντίθεση με προηγούμενους ισχυρισμούς ότι τα κοτόπουλα εξημερώθηκαν στην Βόρεια Κίνα και στην κοιλάδα του Ινδού ποταμού. Οι επιστήμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι κότες προέρχονται κυρίως από εξημερωμένους και άγριους προγόνους, αφού συνέκριναν προηγουμένως τα πλήρη γονιδιώματα 863 σύγχρονων κοτόπουλων και πουλιών από την Ασία και την Αφρική. Και μπορεί να φαίνεται τελικά ότι το αυγό έκανε την κότα, ωστόσο το μόνο δεδομένο είναι για την ώρα το γενεαλογικό δέντρο του κοτόπουλου.